Ασχολήθηκα με το Συνδικάτο πριν από 5 χρόνια για την προάσπιση των κοινών συμφερόντων και την προβολή των διεκδικήσεων των εργαζομένων του μεταλλείου Εύβοιας. Όμως, από τη στιγμή που η ΛΑΡΚΟ δεν υφίσταται παραγωγικά εδώ και 17 μήνες και εμείς οι εργαζόμενοι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου έκτοτε αντιμετωπίζουμε μήνα με το μήνα τον κίνδυνο της ανεργίας. Δεν μπορώ παρά να ακολουθήσω τη φωνή της λογικής που λέει ότι μόνο όλοι μαζί μπορούμε να διεκδικήσουμε με τις κινητοποιήσεις μας το δικαίωμα στην εργασία. Η προσωπική μου θέση ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εργαζομένων Μεταλλείων Εύβοιας είναι ο κάτω θειοδικός χάρτης για το Συνδικάτο. Πρώτον, συνέχισε των συμβάσεων ορισμένου χρόνου μέχρι την κατάληξη του διαγωνισμού με την υπογραφή των συμβολέων ενοικίασης και πώλησης με τον ανάδοχο, το κράτος και τον εκαθαριστή. Δεύτερον, με το ξεκαθάρισμα από τα δικαστήρια του ανάδοχου, η κοινή τριημερή συνάντηση εργαζομένων, κράτους και επενδυτικού σχεδίου για την εταιρεία και το προσωπικό που αυτό θα απαιτήσει. Τρίτον, η απορρόφηση του προσωπικού που δεν θα ασχοληθεί στο νέο επενδυτικό σχήμα από το κράτος σύμφωνα με τις αποφάσεις που από κοινού θα πάρουν τα σωματεία και με αγώνες θα διεκδικήσουμε. Ο οδικός χάρτης για το Συνδικάτο που παραθέτω ως προσωπική θέση είναι λειτουργικός και δεν περιέχει εκτιμήσεις και υποθέσεις που οδηγούν σε διεκδικήσεις την παρούσα στιγμή χωρίς νόημα. Θα ήθελα να πω σε αυτό το σημείο ότι όλα τα σωματεία πρέπει να αποφεύγουν προσωπικές απόψεις και εικασίες για τις προθέσεις της κυβέρνησης και των ανάδοχων που οδηγούν σε σφαλμένα συμπαράσματα, καθώς και τις κάτω από το τραπέζι κομματικές συναλλαγές που μόνο προσωπικά συμφέροντα προωθούν και όχι όλων των εργαζομένων. Κλείνω με την ευχή να υπάρχει ενότητα και λογική από όλους σε αυτή τη δυσκολότερη φάση που βιώνουμε ως Συνδικάτο. Εργαζόμενοι, μην επαναπαύεστε. Τίποτα δεν είναι δεδομένο, τίποτα δεν μας χαρίστηκε. Ευχαριστώ πολύ. Καλό αγώνα.